Όλα παίζουν. Όλα παίζουν. Όλα παίζουν. Η ανατρεπτική εκπομπή με τον κορυφαίο Νίκο Ματεβελή που θα γίνει συνήθεια. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα συμβεί. Ένα μόνο να υπάρχω και να ζω. Για εσάς μόνο, πραγματικά για εσάς μόνο, γιατί εδώ έχουμε τα καλύτερα και όταν λέμε τα καλύτερα, όχι μόνο από μουσική, έχουμε και τα καλύτερα παιδιά της ελληνικής δισκογραφίας. Και είναι μεγάλη μου η χαρά, γιατί πραγματικά γνωρίζω χρόνια την Γιάννα Τερζή, αγαπημένη, φωνάρα, κουκλάρα, πολύ καλό παιδί. Και αισθάνομαι πολύ όμορφα που στις πρώτες εκπομπές, το νέο ξεκίνημα Όλα Παίζουν, είναι μαζί μας. Καλησπέρα Γιάννα μου. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για τα θερμά λόγια. Τι ωραίο ξεκίνημα αυτό. Τι θα γίνει τώρα με το fan club σου? Εδώ πέρα μου έχουν τρελάνει στα μηνύματα. Από τις 6 και μισή μου έχουν στείλει τόσα μηνύματα για σένα. Αλήθεια, τόση αγάπη και πραγματικά χαίρομαι για αυτό που συμβαίνει για σένα, γιατί εγώ το αξίζει. Πάρα πολύ χαίρομαι. Πώς σε βρίσκουμε? Σε πολύ καλή φάση. Εννοώ δισκογραφικά. Κοίτα, είμαι πάρα πολύ, πολύ, πολύ χαρούμενη για την πορεία του τραγουδιού. Πάρα πολύ. Δεν το περίμενα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέραμε πώς θα πάει αυτό το τραγούδι, γιατί ποτέ δεν ξέρει που θα πάει ένα τραγούδι. Ναι. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί είναι σαν να μην τελειώνει ποτέ. Δεν ξέρω. Έχει βγει 5 μήνες το Για Σένα Μόνο και τραβάει ακόμα, λες και είναι καινούργιο τραγούδι. Πρέπει να μετράει δεν κάπου. Έχω λόγια. Είμαι πολύ χαρούμενη. Πρέπει να μετράει κάπου 8 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έχει πάει στα 8 εκατομμύρια προβολές. Ξανανέβη και στα τσάρτ, τώρα στα ραδιόφωνα και αυτά. Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι από αυτά τα τραγούδια, μάλλον που ανακαλύπτει ο κόσμος και τα ξανανακαλύπτει καινούριο κόσμος και κάπως έτσι πηγαίνει αυτό το τραγούδι. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα? Ήταν κάτι το οποίο είχες πολύ καιρό στο μυαλό σου? Αυτό υπάρχει από τότε που ξεκίνησα να τραγουδάω. Γενικά, από τότε που ξεκίνησα να τραγουδάω, μπήκε αυτή η ιδέα από ότι θα κάνουμε κάτι δισκογραφικά μαζί. Ναι, γιατί με τον μπαμπά έχετε κάνει πολλά ντουέτα, έχετε τραγουδήσει μαζί, αλλά δεν σας έχουμε δει δισκογραφικά κάπου. Και τέτοια, αλλά φωτογραφικά όντως δεν είχαμε κάνει κάτι. Και ήταν στο μυαλό μου πάντα πίσω σαν κάτι που εκκρεμεί. Ναι. Αλλά δεν είχε δοθεί, βασικά δεν είχε βρεθεί και τραγούδι, δεν σου κρύβω. Ναι. Και εγώ μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν έγραφα. Οπότε ό,τι ερχόταν στο τραπέζι μας, τέλος πάντων, σαν ντουέτο, σαν πρόταση, δεν μας είχε ενθουσιάσει κάτι. Με το που άρχισα να γράφω πριν 3-4 χρόνια. Ναι. Μπήκε πιο, σφινώθηκε η ιδέα ότι να σου πω, θα βάλεις και αυτό το πρόγραμμα γιατί θα πρέπει να γίνει. Και το ήθελα σαν κληρονομιά για μένα, καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Είναι ένα τραγούδι που σίγουρα θα μείνει στο χρόνο. Ένα τραγούδι που πραγματικά μιλάει σε πολλές καρδιές. Το έχει αγαπήσει πολύ ο κόσμος. Και θα ήθελα να μου πεις λίγο την αντίδραση του μπαμπά, του Πασχάλη Τερζή. Ναι. Πώς του το πες, δηλαδή, μπαμπά, έχω ένα τραγούδι, θέλω έτσι να το κάνουμε μαζί. Έχω τους στίχους, το έχω ετοιμάσει. Πώς δηλαδή του το σέρβιρε να σου? Ακριβώς, ήταν πολύ απλό γιατί κατά καιρούς του παίζω αυτά που γράφω, ξέρεις, τη γνώμη του και όταν βρισκόμαστε, δεν βρισκόμαστε και πολύ σαν, μην νομίζεις. Ναι. Και όταν καθόμαστε έτσι λίγο να τα πούμε, του τραγουδάω κάποια πράγματα που έχω στο νου μου. Αυτό ήταν πολύ πιο ολοκληρωμένο το πήγα, δηλαδή ήταν ολοκληρωμένο τραγούδι έτσι όπως ακούτε σήμερα, όλο το είχα στο μυαλό μου σαν project. Ναι. Οπότε του το παρουσίασα ολοκληρωμένα και αυτό που τον κέρδισε ήταν το ίδιο το τραγούδι, ο στίχος και η μελωδία. Δηλαδή δεν είχε να πει και πάρα πολλά. Μου είπε ο ίδιος του ότι αυτό το τραγούδι είναι πάρα πολύ ωραίο για μας. Και κατάφερες να βάλεις τον μπαμπά μετά από τόσα χρόνια πάλι στο στούντιο. Πώς ένιωσε, πώς ήταν έτσι όλη η κατάσταση μετά από τόσα χρόνια? Ήταν περίεργο, θα σου πω. Δεν χρειάστηκε να πούμε πολλά. Ο ίδιος του κατάλαβε ότι θα πάμε να το κάνουμε αυτό το κομμάτι. Γιατί και προφανώς και ο ίδιος ήθελε να έχουμε κάτι μαζί, αλλά και το ότι το τραγούδι το ίδιο μας οδήγησε στο να πάμε να το γράψουμε. Δηλαδή δεν είχα σε κάτι να τον πείσω. Να γίνουν μεγάλες συζητήσεις και τι θα γίνει με αυτό το τραγούδι. Το πήραμε βήμα-βήμα. Ότι καταρχήν να μπούμε σε ένα στούντιο να δούμε πώς μας ταιριάζει. Ταιριάζει, μου ταιριάζει, πώς θα το πω αυτό το κομμάτι. Πάντως βγήκε αυτή η χημεία του μπαμπά και της κόρης πραγματικά σε αυτό το τραγούδι. Είναι φανταστικό αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, ένα τέτοιο τραγούδι έχουμε να ακούσουμε από πάρα πολύ καιρό. Πολύ χαίρομαι που το λες, γιατί ξέρεις, γράφτηκε με πολύ προσοχή. Δηλαδή γράφτηκε για μας βασικά. Το έγραψα για μας, στίχος είναι για μας και αυτό από ό,τι κατάλαβα. Ο κόσμος το εισέπραξε, δηλαδή κατάλαβε ότι είναι γραμμένο για μια έτσι αγαπημένη σχέση πολύ ιδιαίτερη. Πολύ ωραία. Ήταν μια πολύ ωραία ιδέα σου και πραγματικά συγχαρητήρια. Πες μου λίγο, θέλω να σε πάω λίγο στην Αμερική. Πώς ήταν τα χρόνια εκεί, γιατί εσύ είχες φύγει χρόνια τώρα από την Ελλάδα, πήγες στην Αμερική να κυνηγήσεις τον όνειρό σου. Είχες πολλά στο μυαλό, είχες βάλει κάποιους υψηλούς στόχους και καλά έκανες και πήρες την απόφαση και το έκανες.
Πώς ήταν τα πράγματα στην Αμερική? Κοίτα, τα πράγματα στην Αμερική από κάποιον που ξεκινάει εδώ, που μόλις είχα κάνει εγώ το που και που και είχε πάει στην κορυφή, ας πούμε. Και... Τι στην κορυφή, έκλαιγε ο κόσμος. Έκλαιγε ο κόσμος αυτό το τραγούδι. Μας είχαν τρελάνει τότε. Δεν υπήρχε. Πάει πάρα πολύ καλά η αλήθεια. Σίγουρα. Και ακόμα. Όντως, όντως. Κοίτα, ήταν πολύ μεγάλο ρίσκο. Ήταν μια μεγάλη απόφαση. Πολλοί δεν το συμφώνησαν καθόλου τη δουλειά. Ότι μόλις τώρα ξεκινάς και ξεκινάς πολύ δυνατά, γιατί να το αφήσεις. Αλλά δεν ήξερε κανένας ότι από μικρό παιδί είχα το όνειρο να φύγω στην Αμερική. Οπότε αυτοί που δεν με γνώριζαν και με γνώριζαν μόνο από την δισκογραφία, τα μπουζούκια, δεν το κατάλαβαν. Τέλος πάντων, εκεί πήγα να δοκιμάσω τα πάντα σε σχέση με τη μουσική. Σου άνοιξαν πόρτες. Εσύ τώρα μπήκες κατευθείαν στο τραγούδι, βρήκες την άκρη όταν πήγες στην Αμερική. Όχι, ξεκίνησα από την αρχή. Σκέψου ότι ήμουν εδώ πόσα χρόνια και πάλευα στη δισκογραφία, γιατί μην νομίζεις τα πράγματα για μένα δεν ήταν ότι το που και που το έβγαλα μετά που τραγουδούσα 6-7 χρόνια τη νύχτα. Δηλαδή δεν είναι ότι μου δόθηκε να τραγουδίσω κατευθείαν με το που είπα να τραγουδί. Μπήκε στη διαδικασία να κάνεις και κάποιες άλλες δουλειές στην Αμερική για να μπορέσεις να επιβιώσεις, να βγάλεις τα έξοδά σου και να μπορέσεις να μείνεις. Αλλά είναι αυτό, κοίτα. Επειδή πήγα εκεί με κάποια χρήματα που είχα μαζέψει, γιατί δούλευα πάρα πολύ. Ναι. Δουλεύαμε συνεχώς τότε νύχτα και μαζεύαμε χρήματα. Δηλαδή εγώ τουλάχιστον. Δοξασμένες εποχές. Ναι, ακριβώς. Ήταν και πολύ καλές εποχές τη νύχτα, οπότε πήγαμε χρήματα εκεί. Σε κάποια φάση γιατί ήμουν εκεί 9 χρόνια. Τελείωσαν τα χρήματα. Καταλαβαίνετε ότι εννοείται ότι έπρεπε να κάνω διάφορα. Και τι κάνει για να τερζεί όταν τις τελειώνουν τα χρήματα στην Αμερική? Κοίτα, το πιο ιδανικό ήταν ότι δούλευα σε στούντιο. Δηλαδή ήταν πολύ ιδανικό αυτό για μένα. Α, γιατί πολύ ωραίο. Στον κόσμο και ήμουν μια χαρά εκεί πέρα. Να φανταστώ. Και να σου πω κάτι, έκανα ό,τι κάνει ο κάθε Έλληνας που πηγαίνει στο εξωτερικό και θέλει να ακολουθήσει μια δουλειά η οποία δεν μπορεί να τον ταΐσει κατευθείαν. Ναι. Οπότε θα κάνει πράγματα παράπλευρα και στον ελεύθερο χρόνο θα κυνηγήσει τον ηρώ του. Έκανα αυτό ακριβώς. Δεν έκανα κάτι διαφορετικό που κάνει κάποιο άλλο παιδί. Ωστόσο, εσύ γυρίζεις πάλι στην Ελλάδα. Τι δεν σε κράτησε Ήρθα τελικά? Μετά από 9 χρόνια. Ναι, τι δεν σε κράτησε στην Αμερική? Δεν με κράτησαν βασικά πράγματα του εαυτού μου. Δηλαδή, η σχέση με τους ανθρώπους, η καθημερινότητα, οι αξίες. Ήθελα να γυρίσω στο σπίτι μου και σε αυτά που ξέρω τόσα χρόνια για να μην. Και η μεγάλη μοναξιά βασικά, δεν κρύβω. Ναι. Γιατί πολύ ωραία όλα αυτά και πολύ ωραίες οι δουλειές, οι μουσικές και όλα αυτά, αλλά σε κάποια φάση είχα κουραστεί να είμαι μόνο σε σχέση με αυτά. Δεν υπήρχε δηλαδή το ανθρώπινο κομμάτι εκεί για μένα. Πες μου λίγο. Δεν το είχα καταφέρει αυτό. Η άποψη του Πασκάλ Τερζή, του μπαμπά, όταν η κόρη του λέει: εγώ θέλω να ασχοληθώ με το τραγούδι. Ποια ήταν η άποψή του? Δηλαδή, ήταν ο άνθρωπος που σε τσίγκλισε και λίγο παραπάνω να μπει σε αυτή τη δουλειά, ή ήταν από τους ανθρώπους που λέει: όχι, η κόρη μου δεν θέλω να ασχοληθεί με το τραγούδι. Δεν θα κάνεις αυτή τη δουλειά. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να ασχοληθώ με την. Δεν ήθελα να μπω στη νύχτα. Δεν ήθελα την νύχτα. Να δουλέψω στο μαγαζί, δεν ήθελα. Να, ήταν δύο διαφορετικά πράγματα η μουσική με την νυχτερινό, με την νυχτερινή δουλειά. Δηλαδή, δεν είχε πρόβλημα να ασχοληθώ και ασχολιούμουν πάρα πολύ με τη μουσική. Με οδεία, με πιάνο, με αυτά, αλλά στην πιο τυπική κλασική του μορφή. Το να ασχοληθώ με το τραγούδι και να ακολουθήσω τη δική του, όπως πήγε αυτός ας πούμε στα νυχτερινά κέντρα, δεν του ήταν το πιο ευχάριστο, αλλά δεν, η αντίστασή του κράτησε πάρα πολύ λίγο. Δηλαδή μετά το πρώτο που είπε είναι ότι φυσικά και είμαι εδώ για σένα και εννοείται ότι θα όπου τη θέλεις θα σε συμβουλέψω, θα σε βοηθήσω και ό,τι θέλεις ας πούμε. Πολύ ωραία. Αν γυρνούσες το χρόνο πίσω, τι θα άλλαζες στην επαγγελματική σου πορεία τώρα, σε αυτό το σημείο που έχεις φτάσει? Δεν θα πήγαινες Αμερική, αυτό το διάλειμμα που έκανες? Θα πήγαινα στην Αμερική, ίσως να μην επέμενα τόσα πολλά χρόνια, γιατί επέμενα πάρα πολλά χρόνια στην Αμερική. Αμερική θα μπορούσα να είχα μείνει μια πενταετία και όχι σχεδόν μια δεκαετία. Μπορεί να γύριζα λίγο πιο νωρίς, ας πούμε. Ναι. Θα άλλαζα και κάποια πράγματα στην Αμερική και ίσως να μην γίναγα ποτέ. Αλλά ξέρεις τι, το ίσως, το αν, τι θα έκανες. Αυτά τα πράγματα, άμα κάτσεις να τα σκεφτείς, το μόνο που κάνεις είναι χάνεις επιπλέον χρόνο. Ναι. Πρέπει να κοιτάμε μπροστά, να κοιτάμε το τώρα, τι κάνω τώρα, πού είμαι τώρα και πώς μπορώ να το αξιοποιήσω. Σίγουρα. Αλλά θα άλλαζα αυτό. Ή θα. Δύο-τρεις επιλογές μου στην Αμερική, αν έμενα για να μείνω κι άλλο, ή θα γύρναγα στα 5 χρόνια. Πολύ ωραία. Πες μου, ποια ήταν η τελευταία φορά που έπεσες κάτω από τα γέλια? Έπεσα κάτω από τα γέλια. Ναι, κάτι που έχει γίνει. Με τον αδερφό μου, που συνήθως όταν βρισκόμαστε, κάνουμε τρελές χαζομάρες. Συνήθως γελάω για τα πιο χαζά πράγματα. Ναι. Την ώρα που. Τίποτα, ήταν κάτι τελείως χαζό. Την ώρα που με έπεσε εμένα κάτι από το πιάτο, ο αδερφός μου πνίγει και με μια καραμέλα. Και ήμασταν και οι δύο στο πάτωμα, γελούσαμε γιατί ο ένας δεν μπορούσε να σώσει τον άλλον. Γιατί πήγε να βοηθήσει εμένα. Χαζομάρες. Τα πιο κουλά πράγματα και τα πιο αυθόρμητα είναι που με κάνουν να γελάω πιο πολύ. Πάντως, ζείτε ωραίες οικογενειακές στιγμές και τώρα που γύρισα στην Ελλάδα, θεωρώ ότι είσαστε πάλι μαζί και πάλι περνάτε και παρόλο την καραντίνα και παρόλο όλη αυτή την κατάσταση με το COVID. Περνάτε ωραίες στιγμές. Μόνο τον τελευταίο χρόνο με τον COVID δεν έχουμε ευχαριστηθεί έτσι οικογενειακά. Κατά τα άλλα, επειδή μου είχαν πάρα πολύ όλοι για 9 χρόνια, εννοείται ότι θέλω
να τους βλέπω και να περνάω χρόνο μαζί τους, γιατί με έχουν λείψει πάρα πολύ. Με ποιον καλλιτέχνη έχει σκεφτεί η Γιάννα Τερζή να θα ήθελε να συνεργαστεί στο μέλλον, όταν ανοίξουν το καλό τα πράγματα, να βρεθεί στην ίδια πίστα? Όχι δισκογραφικά, σε live. Σε live, ναι. Σε live, πω. Να κάνεις μια τέτοια συνεργασία, να σε δούμε μαζί με ένα από τα γνωστά ονόματα. Τους... Έχουμε τόσους μεγάλους καλλιτέχνες. Ναι. Πέρα από τον μπαμπά, εντάξει, ξέρω ότι η βάση είναι αυτό. Αυτό θα ήταν το πιο ιδανικό να ξαναδούμε πάλι τον Πασχαλή. Δεν έχει σταματήσει τα live ο πατέρας μου. Ναι. Ένας καλλιτέχνης πάντα που λέω ότι θα βγει σε όλα του. Ναι. Δισκογραφικά και στα τραγούδια του και σε όλο αυτό που έχει προσφέρει είναι ο Χατζηγιάννης. Μάλιστα. Δηλαδή τον θαυμάζω πάρα πολύ και θα ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστούμε σε οποιοδήποτε επίπεδο. Πάντως, ο Χατζηγιάννης έκανε καινούργια pop στην Ελλάδα. Ναι, και πιστεύω θα είχατε και ωραία χημεία, δηλαδή ταιριάζεται με τον Χατζηγιάννη. Μπορεί, μακάρι, δεν ξέρω, αλλά και θα το ήθελα πάρα πολύ, το θεωρώ σπουδαίο. Πάντως δεν μπορεί να φανταστείς, πέρα από αυτό, πόσος κόσμος θέλει να δει πάλι τον Πασχάλη Τερζή στη δουλειά, στην πίστα. Δεν μπορείς να το φανταστείς αυτό το πράγμα. Μπορώ, γιατί λαμβάνω και εγώ μηνύματα. Μπράβο. Και το ξέρω, απλά είναι, δεν λέμε ποτέ όχι, γιατί δεν ξέρουμε ποτέ τι θα προκύψει. Μήπως ο μπαμπάς το πάει όπως... Ότι έχει τελειώσει με τα live, οπότε. Ναι, μήπως το πάει όπως λέει και το τραγούδι, επιστροφές, καταστροφές. Καλά, ναι, θα είναι μια καταστροφή αυτό, αλήθεια, να γίνει. Καταστροφή με την καλή έννοια, έτσι. Με την καλή έννοια. Θα γίνει χαμός. Ποτέ δεν λέμε ποτέ, γιατί όχι, ποτέ δεν λέμε ποτέ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πες μου, ποια είναι η μεγαλύτερη κατηνιά που έχεις κάνει σε σχέση? Σε πάω τώρα σε λίγο πιο έτσι ερωτησούλες. Ναι, πιο προσωπικά. Ναι. Η μεγαλύτερη κατηνιά. Η αλήθεια είναι ότι ενώ κρατιόμουν σε μια σχέση που ήμουν 6 χρόνια, τον 6ο χρόνο αποφάσισα να δω το κινητό του. Πω. Άκου τώρα. Κατάφερες να ανακαλύψεις πολλά πράγματα, είδες πράγματα που. Όχι. Νεύριασες. Είχε προλάβει και είχε διασφαλίσει κάποια μηνύματα, να φανταστώ. Όχι, ούτε καν. Δεν βρήκα τίποτα από αυτό που φανταζόμουν και διαψεύτηκα. Δεν βρήκα. Αν γινόταν το αντίστροφο, εσύ πώς αντιδρούσες? Έχει γίνει το αντίστροφο. Τώρα πλέον με τα κινητά έτσι πώς έχουμε γίνει, δεν σου κρύβω, δεν θυμώνω και δεν θα θύμωνα. Εντάξει, άμα γίνεται κάτι κατά εξακολούθηση και ως αιμονή, ναι. Δεν είναι ωραίο. Πες μου τώρα το να κάνει άλλο αυτή μια στιγμή αδυναμίας και να σου το εκμυστηρευτεί όμως και να το συζητήσει με ανοιχτά. Ναι. Ότι ξέρεις τι, είχα μια στιγμή αδυναμίας και ανασφάλειας και είδα το κινητό σου. Ναι. Αυτό το θεωρώ πολύ ειλικρινές. Άμα γίνει μια φορά, είναι οκ. Okay. Άμα άλλος είναι αιμονικός με σένα, όχι. Λοιπόν, σεξ, φαγητό και ύπνος. Ποια είναι η δική σου σειρά προτίμησης? Πού τα βάζεις? Η δική σειρά. Λοιπόν, κάτσε. Περίμενε. Ύπνο θα είναι το τελευταίο σίγουρα, γιατί είμαι το πιο άϊπνο πλάσμα τη γη. Δεν έχω καθόλου καλή σχέση με το ύπνο. Ούτε καν μου αρέσει, ούτε θέλω να κοιμάμαι. Άρα μα μένει το σεξ και το φαγητό. Ναι. Λοιπόν. Την ίδια αυτή τα βάζω. Να πάμε στο νηστικό αρκούδι, δεν χορεύει που λέμε, να πάμε εκεί. Σε αυτό να μπράβο, ακριβώς. Το καλό θα ήταν να υπάρχει λίγο φαγητό με το σεξ. Πώς αντιδρά στην απιστία? Η Γιάννα Τερζή θυμώνει, γρατζουνάει, τι κάνει? Κοίτα, θεωρητικά είμαι πιο. Όσο μεγαλώνω, δεν θέλω να το δικαιολογώ, δεν είναι κάτι ωραίο να σου το κάνω, ούτε να το κάνει βέβαια. Απλά καταλαβαίνω λίγο πιο καλά όσο μεγαλώνω τι ανθρώπινε αδυναμίε. Ναι. Όταν ήμουν πιο μικρή, ήμουν πιο αυστηρή. Ότι απιστία και αυτά έχει φύγει κτλ. Απλά όσο μεγαλώνω, καταλαβαίνω ότι δύο άνθρωποι που είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί σε μια σχέση, οτιδήποτε, μπορεί και να παραστρατήσει το ένα στο άλλο. Ναι. Και αν είναι κάτι, ξαναλέω, ειλικρινέ και μπορεί να το επικοινωνήσει και να ίσω να το συγχωρήσει να τα βρει, εμένα δεν μου φαίνεται ακραίο. Δηλαδή, μάλιστα, το καταλαβαίνω από μια, αρκεί να μην γίνεται κατά εξακολούθηση όπως όλα. Παίζουμε ένα τρελό πράγμα που έχει κάνει για έναν έρωτα. Γιατί σίγουρα όταν είμαστε ερωτευμένοι πολύ, μπορεί να κάνουμε. Η τρέλα βγαίνει, ξέρεις, είναι αλυσίδα. Ναι. Θυμάσαι κάτι? Μπορεί να έχει κάνει και πιο μικρή. Το πρώτο πράγμα που μου ήρθε ότι το οδηγούσα για 7 ώρες για να μείνω μαζί του λιγότερο από 24 ώρες και να ξαναποδηγήσω πίσω άλλες 7 ώρες. Έκανες χιλιόμετρα ακόμα και για μια ματιά του, που λέμε, έτσι. Ναι. Αυτή είναι η τρέλα. Δεν ξέρω αν θα το έκανα τώρα. Ο έρωτας δεν μετράει χιλιόμετρα, δεν τα βλέπει για να μου τα χιλιόμετρα. Όταν είσαι ερωτευμένος, μπορεί να κάνεις αποστάσεις απεριόριστες. Εγώ αυτό ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι έτσι πρέπει να κάνουμε, ρε παιδιά. Αν είσαι ερωτευμένος, ερωτευμένος. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα τρεις άντρες συναδέλφου σου που σου έρχονται στο μυαλό. Από έτυχημα. Τους έχεις έτσι πιο κοντά σου. Ναι. Ωραία, θα πω το Χατζηγιάννη, δεν είναι πιο κοντά μου όμως, απλά τον θαυμάζω. Ναι. Χατζηγιάννης, πάμε λίγο και στο πιο λαϊκό. Πες με έναν από τους λαϊκούς. Θυμώ πάρα πολύ τον Οικονομόπουλο, πάρα ναι, πολύ. Ναι, ωραία, κρατάω Οικονομόπουλο, Χατζηγιάννη και. Α, ωραία, τον. Τις Μέλισσες. Τις Μέλισσες. Ωραία. Το Χρήστο το Μάστορα. Λοιπόν, υποθετικά σε πάω. Σε αυτό το ερώτημα, γιατί δεν θέλω να βγουν κάποια παπαγαλάκια και αρχίσουν να γράφουν, εντάξει. Θέλω να μου πεις, λοιπόν, από τους τρεις καλλιτέχνες που μου είπες,
ποιον παντρεύεσαι, με ποιον διατηρείς παράνομη σχέση και ποιον κρατάς ως φίλο. Λοιπόν, κάτι περίεργο. Γι' αυτό είπα υποθετικά, ποιον εντάξει. Παντρεύομαι. Ναι. Ποιον έχω παράνομη σχέση και ποιον κρατάω ως φίλο. Ναι, ναι. Ποιον επιλέγεις. Τον κρατάω ως φίλο το Χατζηγιάννη γιατί θέλω να τον εκτιμώ και τον θέλω για πάντα. Ωραία. Ωραία. Ο Χατζηγιάννης φιλαράκι. Κολλητό του, λοιπόν, του, ναι, λέμε τα πάντα. Ναι. Ωραία. Άρα έχουμε τον Οικονομόπουλο και τον Μάστορα. Ποιον, ναι, παντρεύομαι και ποιον κρατάω παράνομα. Ναι, 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 ναι. Παντρεύομαι τον Οικονομόπουλο και, ναι, παράνομα έχω τον Χρήστο. Και παράνομα έχει τον Χρήστο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είσαι πολύ ειλικρινή και μου αρέσει αυτό. Ναι, και τον Νίκο τον έχω για πιο λαϊκό παιδί τη οικογένεια, του σπιτιού. Κατάλαβε. Ο Χρήστο είναι πιο. Ναι. Σου φεύγει ο Χρήστο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το κρατήσει. Λοιπόν, πες μας ένα ρεφρέν να μας σιγοτραγουδήσεις από τα τραγούδια του μπαμπά, του Πασχάλη Τερζή, που σου έρχεται τώρα στο μυαλό. Ή να πούμε το νέο τραγούδι, αυτό που το «Για σένα μόνο» να μας σιγοτραγουδήσεις, μιας και... Να πω το «Για σένα μόνο». Έχεις τρελάνει τον κόσμο εδώ, έρχονται πάρα πολλά μηνύματα, λοιπόν, ναι. Ναι, μου λέμε για παράνομες σχέσεις και για παντριές, τι θέλεις να μην έρχονται μηνύματα. Λοιπόν, να πούμε το ρεφρέν «Για σένα μόνο». Ναι, ναι, ναι. Για περίμενε λίγο. Είναι επιλογή των φίλων μας με πάρα πολλά μηνύματα από νωρίς και δεν θέλω να τους χαλάω χατήρι. Πάρα πολύ ωραία. Α, είστε σε ανοιχτή επικοινωνία με το κοινό, μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω σε τι τον έχω πιάσει τώρα, πάμε. Για σένα μόνο να υπάρχω και να ζω, χωρίς φωνή να σου φωνάζω, σ' αγαπώ. Πάρε με πάλι αγκαλιά και χαϊδέψε μου τα μαλλιά, να γίνουμε ένα ακόμα μια φορά. Πάρα πολύ ωραία. Πάρε με πάλι αγκαλιά και χάιδεψε μου τα μαλλιά, να γίνουμε ένα ακόμα μια φορά. Συγχαρητήρια, μπράβο, μπράβο, μπράβο για να μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και αναγνωρίζω ότι μένεις ένα παιδί αληθινό, ένα παιδί με καθαρή ψυχή, πέρα από το ταλέντο που σε διακρίνει. Και να πω και στους φίλους ότι Γιάννα Τερζή, γιατί και κάποιοι το έχουν γράψει και στο παρελθόν, το ότι ό,τι έχεις κάνει τώρα, η επιτυχία που έχεις κάνει σε αυτό το βαθμό που έχεις φτάσει, δεν είναι ότι είσαι κάτω από το όνομα του μπαμπά. Είναι με την αξία σου. Το αν ο μπαμπάς σου έχει δώσει κάποιες συμβουλές και μπορεί να σε έχει καθοδηγήσει, είναι άλλο θέμα αυτό, αλλά αυτό το πράγμα ήθελα να το πω πάρα πολύ καιρό, γιατί κάποιοι έχουν μπερδέψει λίγο τα πράγματα και νομίζουν ότι κάποιοι, επειδή ο μπαμπάς ή η μαμά μπορεί να είναι στο τραγούδι, έχουν και μια ανάλογη επιτυχία. Αυτό σου το αναγνωρίζω, είναι με το σπαθί σου και πιστεύω ότι έχεις λαμπρό μέλλον και σύντομα να ανοίξουν τα πράγματα και να σε δούμε και σε πίστα και να σε δούμε και δισκογραφικά και με νέες επιτυχίες, γιατί έχουμε ανάγκη από τη Γιάννα Τερζή να ακούμε ωραία τραγούδια. Μας κάνεις να περνάμε όμορφα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά για τα καλά. Τι θα πεις στο μεγάλο σου fan club πριν σε αφήσω? Τι να πω, παιδιά, δεν έχω, μόνο ευχαριστώ έχω να πω για την υποστήριξη, γιατί είναι πάντα εκεί. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μένα. Το πιο σημαντικό. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει κάτι. Γιατί δεν τραγουδάμε για τον εαυτό μας, τραγουδάμε για αυτούς που μας ακούνε. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι στην παρέα μας. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Πολλά, πολλά φιλιά. Για σένα μόνο. Πέρα από το ταλέντο που σε διακρίνει, και να πω και στους φίλους ότι Γιάννα Τερζή, γιατί και κάποιοι το έχουν γράψει και στο παρελθόν, το ότι ό,τι έχεις κάνει τώρα, η επιτυχία που έχεις κάνει σε αυτό το βαθμό που έχεις φτάσει, δεν είναι ότι είσαι κάτω από το όνομα του μπαμπά. Είναι με την αξία σου. Το αν ο μπαμπάς σου έχει δώσει κάποιες συμβουλές και μπορεί να σε έχει καθοδηγήσει, είναι άλλο θέμα αυτό, αλλά αυτό το πράγμα ήθελα να το πω πάρα πολύ καιρό, γιατί κάποιοι έχουν μπερδέψει λίγο τα πράγματα και νομίζουν ότι κάποιοι, επειδή ο μπαμπάς ή η μαμά μπορεί να είναι στο τραγούδι, έχουν και μια ανάλογη επιτυχία. Αυτό σου το αναγνωρίζω, είναι με το σπαθί σου και πιστεύω ότι έχεις λαμπρό μέλλον και σύντομα να ανοίξουν τα πράγματα και να σε δούμε και σε πίστα και να σε δούμε και δισκογραφικά και με νέες επιτυχίες, γιατί έχουμε ανάγκη από τη Γιάννα Τερζή να ακούμε ωραία τραγούδια. Μας κάνεις να περνάμε όμορφα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά για τα καλά. Τι θα πεις στο μεγάλο σου fan club πριν σε αφήσω? Τι να πω, παιδιά, δεν έχω, μόνο ευχαριστώ έχω να πω για την υποστήριξη, γιατί είναι πάντα εκεί. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μένα. Το πιο σημαντικό. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει κάτι. Γιατί δεν τραγουδάμε για τον εαυτό μας, τραγουδάμε για αυτούς που μας ακούνε. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι στην παρέα μας. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Πολλά, πολλά για φιλιά. Για σένα μόνο. Πολύ, πολύ αγάπη από το κανάλι 20. Γεια σου. Και από μένα, γεια.